Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, εντάξει, από την ποιότητά της, την κλάση της και την αποτελεσματικότητα στο 60%. Έτσι καταφέρατε να κερδίσει. Νομίζω ότι μπήκε ο Φλεβάρης, έχουμε φτάσει κοντά στο πρώτο δεκαήμερο και αρχίζουμε να βλέπουμε την ΑΕΚ που έχουμε συνηθίσει σε επίπεδο αυτοματισμών, σε επίπεδο λειτουργίας, σε επίπεδο πίεση ψηλά. Το pressing της πρέπει να διδάσκεται στο ποδόσφαιρο πλέον. Σε επίπεδο ανταπόκριση των παιχτών παρά τις απουσίες, θυμίζω ότι σήμερα η ΑΕΚ, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, έχει παίξει δίχως τον Σιμάνσκι, δίχως τον Γιόνσον, δίχως τον Βίντα, τον Κατσίνοβιτς, χωρίς τον Χατζησταφή, χωρίς τον Κουντή, χωρίς τους έτοιμους, τους Λιβάη Γκαρσία, Αραούχο και τους υπόλοιπους παίχτες τέλος πάντων που ήρθαν από τον πάγκο σήμερα, για να μην το κουράζω. Είναι 9 με 10 παίχτες όπως τους κατέγραψα πριν. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεται κανείς πολύ εύκολα τι σημαίνει αυτό για μια ομάδα να παίζει δηλαδή και να δημιουργεί και να φτάνει σε μια επικράτηση πανεύκολα με 4-2 αντί για 6-2 για μένα, έχοντας τόσες απουσίες και τέτοιες απουσίες. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι είναι δεδομένο ότι είναι θέμα χρόνου η ΑΕΚ να βρει και πάλι το βαθμό ετοιμότητας που είχε αντίστοιχα με πέρυσι, τέτοια εποχή και πέρυσι, το λέγαμε, δεν το λέγαμε τσι τύχη, το βρίσκε, έτσι και φέτος. Νομίζω ότι έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία και ευχάριστη για τον coach ότι βλέπει τα φόρτου να βρίσκουν δίχτυα. Χρειάστηκε δύο προσπάθειες πρώτα ανεπιτυχής που μισά γκολ έτσι ο Λιβάη Γκαρσία για να βρει και αυτός με τη σειρά τέρμα. Επίτα από ένα εξαιρετικό μάτς που κάνει ο Πέτρος Μάνταλος. Ναι, 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 πραγματικά. Και το έχει κάνει, Γιώργο, σε μια θέση όπου η ΑΕΚ είχε το μεγαλύτερο ζήτημά της. Σε μια θέση όπου η ΑΕΚ σήμερα δεν πληγώθηκε, παρότι έμοιαζε εκεί πέρα να είναι το ευαίσθητο σημείο της. Αυτό που περίμενε στην πορεία εκεί να φεύγουν πάνω. Ναι, γιατί είναι και το δυνατό σημείο του Αστέρα στο transition. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και όμως η ΑΕΚ. Και συγκεκριμένα, συγγνώμη, Γιώργο, για τον Μάνταλο. Το έχει βγάλει το μάτς δείχνοντας να περπατάει. Ναι, το λέω με την καλή έννοια. Χωρίς να ιδρώσει, καλά το λες. Πολύ καλά το λες. Με την ποιότητά του και την κλάση του, έτσι το έχει βγάλει ο Πέτρος αυτό το μάτς. Όπως και ο Πινέδα, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί μαζί το παίζανε στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Και αν δεν είχε δεχτεί και τον γκολ, η ΑΕΚ με το χέρι του, Μήτρογλου που είναι διπλό λάθος, βέβαια είναι πολύ καλός ο Γεράσιμος σε όλο το υπόλοιπο του μάτς. Ναι, έχει και δύο καθοριστικά κοψίματα στο δεύτερο ημίχρονο. Έκοψε και το offside. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι τη στιγμή που γίνεται η φάση χάνει και την κεφαλιά και κάνει χέρι. Αλλιώς δεν θα είχε δεχτεί κόλλη ΑΕΚ σε αυτό το σημείο του αγώνα. Μια ΑΕΚ η οποία έχει βάλει, θυμίζω, 5 στον Ατρόμητο, 3 στον Όφη και τώρα 4 στον Αστέρα. Σε 3 μάτς, δηλαδή που έπρεπε να κάνει το 3 στα 3, έκανε 5 και 3, 8 και 4, 12 γκολ, έτσι. Ναι, σωστά. Ένα μάτς το οποίο είχε 20 τελικές, 8 στην εστία, 60-40 περίπου κατοικία, αν θυμάμαι καλά. Γενικότερα 20 τελικές, 8 στην εστία. Γιώργο, νομίζω ότι πλέον το μεγαλύτερο κλειδί στην εικόνα της ΑΕΚ και στα αποτελέσματά της είναι η αποτελεσματικότητα. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό που λέγαμε ότι λείπει, φορμαρίστηκε αυτό. Ο Πόνσε, ο Λιβά είναι υγιής, τελειώνει η δουλειά σε αυτά τα μάτια. Βλέπεις τον πάγκο και βλέπεις ότι όταν η ΑΕΚ έχει ένα νεκρό διαστηματάκι χωρίς να απειληθεί μεν, αλλά χωρίς να παράγει από το 45 μέχρι το 65 σε επίπεδο ενός ευκαιριών, ήταν τον πάγκο αυτή η τύπη, πώς να τον σπάσει, πώς να το κόψεις το έργο. Μπήκε ο Λιούμπισιτς, μπήκε ο Λιβάη, μπήκε ο Ραούχο, μπήκε ο Πάολο Φερνάντες. Η ΑΕΚ έκανε άλλες 5 φάσεις για γκολ και βάλει τη μία. Αυτό είναι το κόνσεπτ, αυτή είναι η ΑΕΚ του Αλμέιδα, την ξέρουμε, δεν είναι ότι τη γνωρίζουμε φέτος. Απλά νομίζω ότι όπως αντιλαμβανόμαστε με αυτά τα τρία μάτς, επανέρχεται στις εργοστασιακές τις ρυθμίσεις, τις περσινές, αυτή την εποχή και πάλι. Ωραία. Που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα, έτσι. Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ. Να είστε καλά.